Αναγνώσεις Κυπριακής Λογοτεχνίας, επεισόδιο 12. Από το μυθιστόρημα του Αντώνη Γεωργίου, ένα άλπουμ ιστορίες. Αθήνα, εκδόσεις στο Ροδακιό, 2014. Ένα κουβάρι ιστορίες. Έλατσε η γιαγιά σου έννεν καλά. Έλατσε η γιαγιά σου έννεν καλά. Ετηλεφώνησε μου η μήντα Απριλίων. Μάταμ, μάταμ, γρήγορα η γιαγιά έφτισε γέμαν. Έκαμενε με τον γέμαν, έτσι μου είπεν. Είμαστε στη ψισταριά με την αγάθη, ο κόσμος πολλής. Πού να έφευκα κοινήν την ώραν. Ετηλεφώνησα στο θυκιό σου να πάει να τη φέρει κάτω. Ναι, λαλό σου επίε. Έμε έκανε η στεναχωρία μου, το τηλέφωνο να απάντησε μου το ηθιά σου. Κόρη γλίωρα, δώσ' μου τον αρφό μου, είπα τη. Αλλά πού να καταλάβει, τι κάνεις μαρούλα μου, άρχεψε. Κι ό,τι επίαν είστε σε λιγές, και έτσι και αλλιώς, είχε όρεξη για κουβέντα. Δώσ' μου τον κόρη και η μάνα μας έμεν καλά. Έτοιμο ήμουν να τις βάλω τις φωνές, ευτυχώς εκατάλαβεν το και εφώναξεν του. Έστειλα τον λαλό σου και εφέραν τη στο νοσοκομείο, πάμεν και εμείς τώρα, ενάρτης. Τηλεφώνησε μου η μάνα μου. Η γιαγιά μου έννεν καλά. Έκαμενε με το γέμα. Εφέραν την που το χορκόν. Έχουν τη στην εντατική. Είπε μου σοβαρά. Ενάρτω λεμεσόν να τη δω. Έλαγε η γιαγιά σου έννεν καλά. Του τηλεφώνησε η μάνα του μια πέμπτη απόγευμα. Την πήρα στο νοσοκομείο. Έκανε με το αίμα σκούρο, σχεδόν μαύρο. Από ό,τι φαίνεται είναι σοβαρά και στην ηλικία της. Δεν συμπλήρωσε, αλλά ξεκάθαρο τι φοβήθηκε να πει. Θα έρθω αμέσως, της υποσχέθηκε. Αλλά τα κατάφερε μόλις την Παρασκευή το βράδυ. Βρήκε τη μάνα του και τη θεία του έξω από την εντατική. Δεν τους επέτρεπαν να είναι συνέχεια μέσα μαζί της. Κάθονταν εκεί χωρίς να μιλάνε. Για λίγο και μέχρι να τον προσέξουν, απέμεινε να τις παρατηρεί. Η μάνα του, όσο πήγαινε, έμοιαζε στη γιαγιά, σχεδόν ίδιες. Εκείνη του χαμογέλασε κουρασμένα μόλις τον είδε. Ίσως ήταν η όλη ατμόσφαιρα, αλλά του φάνηκε ότι τον κοίταξε με συγκίνηση. Κάποτε νιώθει ότι η μάνα του βλέπει βαθιά, πολύ βαθιά μέσα του, πιο πολύ ίσως από όσο και ο ίδιος θα ήθελε. Έτσι μάλλον είναι όλες οι μανάδες, σαν να υπάρχει μια ξεχωριστή επαφή με τα παιδιά που γέννησαν. Ποιος ξέρει όλους αυτούς τους 9 μήνες εγκυμοσύνης, τι χημίες και τι συνδέσεις συμβαίνουν και συνεχίζουν, χρόνια ολόκληρα μετά. Τους είπε ότι ήθελε να τη δει. Η μάνα του μπήκε μαζί του. Την είδε στο κρεβάτι ακίνητη, καλωδιωμένη στα μηχανήματα. Της βάζανε και συνεχώς αίμα, είχε ανοιχτά τα μάτια. Άραγε, τους κατάλαβε. Αισθανόταν κάτι. Φοβόταν έτσι που ήταν εκεί στο κρεβάτι μόνη. Μόνη στο θάνατο. Όπως μόνη θα σταθούμε μπροστά του όλοι κάποτε. Τι να ένιωθε η κυρά Δέσποινα, η δυνατή, η κολόνα της οικογένειάς τους, δράκαινα σωστή άλλοτε. Έφυγε από το νοσοκομείο για να πάει στο χωριό να μαζέψει κάποια πράγματα. Να φέρει κάτω και την κοπέλα που φρόντιζε τη γιαγιά, μετά να περάσει από το σπίτι τους. Η μάνα του και η θεία του δεν φεύγανε, αν και τους είπαν ότι δεν χρειάζονταν. Έτσι κι αλλιώς απ' έξω μένανε. Είναι η μάνα μας, πού να την αφήσουμε, του είπαν. Κάθονταν εκεί με τις ώρες χωρίς να λένε τίποτα, βυθισμένες σε ποιες σκέψεις άραγε. Πέρασε μια-δυο φορές ο γιατρός, συμπαθητικός και επεξηγηματικός, αν και δεν είχε πολλά να τους πει, τίποτε καινούριο, αιμορραγία στο στομάχι, τους είπε, γι' αυτό πονούσε τελευταία. Λόγω ηλικίας δεν μπορεί να γίνει κάποια επέμβαση, τους άφησε να εννοηθεί, και τι να αναμένουν. Δεν πονάει, μην ανησυχείτε. Τους είπε μια νοσοκόμα, να καθησυχάσει ίσως την αγωνία τους. Κάθονταν εκεί και δεν μιλούσαν. Μόνο οι σκέψεις κουβάρι μπλεγμένο. Εκείνη έφευγε και όπως γίνεται συνήθως τέτοιες στιγμές, όλον τους η ζωή περνούσε από μπροστά τους. Μείνανε μέχρι αργά και φύγανε τελικά και οι δυο μαζί. Κοιμήθηκε και η θεία στο σπίτι τους και εκείνος, αφού έκανε τις διάφορες παραγγελίες, μπήκε και δεν πήγε πουθενά. Το πρωί του Σαββάτου ξύπνησε νωρίς, αλλά τις βρήκε να έχουν ήδη επιστρέψει από την υπεραγορά
και να ετοιμάζονται πάλι για το νοσοκομείο. Είδε ότι αγόρασαν ελιές, χαλούμια, κρασί, κατάλαβε ότι ήταν για την Παριορκάν μετά την κηδεία. Να έχουν, αν τυχόν χρειαστεί. Επεθάνεται την πριν την ώρα της. Πήγε να της πειράξει, αλλά ένιωσε ότι δεν έπρεπε. Ήρθε η ώρα της. Του φάνηκε σαν να είδε στα μάτια τους, που ήταν θλιμμένα. Το απόγευμα αποφάσισε ότι θα επέστρεφε Λευκωσία και θα ερχόταν αν μη κακό συνέβαινε κάτι. Πέρασε από το νοσοκομείο να τους πει ένα γεια. Τις βρήκε και τις δυο στην ίδια θέση, αλλά πιο ανήσυχες. Η γιαγιά έπαθε ανακοπή, την επανέφεραν, αλλά ήταν σοβαρά. Τους τα είχε πει η γιατρός λίγο πριν και όπως με τη σειρά τους του εξηγούσαν, βγήκε η νοσοκόμα, εκείνη η συμπαθητική, δυστυχώς απεβίωσε, τους είπε, αυτό μόνο, και συνέβη εκείνο που περίμεναν. Του φάνηκε αδιανόητο, έτσι απλά, τόσο απλά να ανακοινώνεται πως ένας άνθρωπος πέθανε. Από την άλλη σκέφτηκε πως ήταν και παρήγορο. Αν ο θάνατος είναι κάτι τόσο συνηθισμένο, πάβει ίσως να είναι τρομερός. Όπως και να είναι, με ένα δυστυχώς απεβίωσε, πάει η γιαγιά του η Δέσποινα. Και σιγά σιγά, με τον καιρό, θα είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Τι παράξενο. Η θεία δεν ήθελε να μπει μέσα. Μπήκαν εκείνοι. Την είχαν ακόμη με τα καλώδια και τους ορούς. Τα μάτια κλειστά σαν να κοιμόταν. Η μάνα του την αγκάλιασε και άρχισε ένα χαμηλόφωνο κλάμα. Εκείνος ακούμπησε απλώς το χέρι της. Ακόμα και πάνω από την κουβέρτα ήταν παγωμένο. Θυμήθηκε πως κάποτε του μίλησε η μάνα του για τότε που βρήκε σκοτωμένο τον πατέρα του. Τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ. Και πριν ακόμα εκείνη συνειδητοποιήσει ότι ήταν νεκρός, τον ακούμπησε και ένιωσε ένα κρύο να τη διαπερνά, να τη παγώνει το αίμα, την ανάσα, την καρδιά, το μυαλό ολόκληρη. «Πάμε», της είπε σε λίγο, «πάμε». Η κηδεία θα γινόταν την επομένη στο χωριό. Το βράδυ από νωρίς μαζεύτηκαν όλοι πάλι στο σπίτι τους. Η μάνα, τα αδέρφια του, οι θείοι, μαζί τους και η κοπέλα τους από τις Φιλιππίνες, δεν έφεραν την νεκρή να την ξενυχτήσουν όπως ήταν η συνήθεια κάποτε. Άλλες εποχές ήταν οι παλιές και άλλες τότε οι σχέσεις ζωντανών και πεθαμένων, ούτε θα την περνούσαν από το σπίτι, είτε εδώ είτε στο χωριό. «Νομίζω δεν χρειάζεται και φοβούμαι ότι μετά θα μπορώ μες στο σπίτι», τους ομολόγησε η θεία και συμφώνησε και η μάνα του. Την ξενύχτησαν όμως αλλιώς, έχοντας την κουβέντα της όλη νύχτα. Κάθονταν στην κουζίνα όπου είχαν φάει κάτι πρόχειρο, έκαναν και καφέδες και αρχικά κανόνισαν τα διαδικαστικά και τα αναγκαία, γραφείο κηδιών, αυτοκίνητο, το λάδι, τα πρόσφορα, σιτάρι, τα ρούχα. «Μα ένεσαι σάβανον, έγινετε, να σας δώσω το δικό μου που έφερα από τον Άιν Ντάφων», πρότεινε η γυναίκα του θείου του. Δεν το θεώρησαν απαραίτητο, αλλά αφού επίμενε, θα το έπαιρναν. Αφού είπανε όλα τα σχετικά, απέμειναν λίγο σιωπηλοί. Κάποιος πήγε να ανοίξει την τηλεόραση. «Ο υπόψε», τον αποπήρε η μάνα του. «Πάει καιρός να βρεθούμε έτσι όλοι μαζί. Ας μην παλαγώσουμε μπροστά από την τηλεόραση». Και αφού δεν είχε τηλεόραση, σιγά σιγά, μια ο ένας, μια ο άλλος, θυμήθηκαν ιστορίες παλιές της γιαγιάς και δικές τους και όχι μόνο, που τσομπολιά του χωριού και των άλλων συγγενών, αστεία περιστατικά, αλλά και θανάτους και πίκρες, και βάσανα παλιά, που τώρα, χρόνια μετά, έτσι καθισμένοι όλοι μαζί ένα γύρο, δεν πονούσε τόσο η θύμησή τους. Όλο και πιο ήπια φάνταζαν, όχι όπως ήταν όταν συνέβαιναν, ένα κουβάρι ιστορίες μπλεγμένο που ξετυλιγόταν. Άρχιζε ο ένας, θύμωταν ο άλλος, έσμιγαν αυτά που έλεγαν με το σήμερα, κάποτε με κάτι από την εφημερίδα ή με μια είδηση από την τηλεόραση. Μείνανε ως αργά να κουβεντιάζουν, αν και έπρεπε να ξυπνήσουν πρωί να πάνε στο χωριό να ετοιμαστούν. Είχαν να σκάψουν και να ανοίξουν τον τάφο οι ίδιοι μόνοι. Θα την θάβανε μαζί με τον παππού του, που πέθανε πάνε τώρα 15 χρόνια. Ο τάφος ήταν στο παλιό νεκροταφείο. Εκεί δεν μπορούσε να μπει τραχτέρ. «Εν να πάτε εσείς», τους είπε η μάνα του. «Και με φοάστε», συνέχισε. «Οι νεκροί εμπειράζουν. Οι ζωντανοί εμπουακάνουν». Θα σηκώνανε την ταφόπλακα, θα σκάβανε και όταν θα βρίσκανε τα πρώτα κόκαλα, «φωνάξετε μου εμένα να φοάστε».
θα τα μαζεύανε όλα σε μια μαξιλαροθήκη και θα τα βάζανε πίσω σε μια άκρη να τα θάβανε μετά με τη γιαγιά. Μόνο αν το σκέφτεται κανείς φαντάζει τόσο ανατριχιαστικό, αλλά δεν ήταν. Πήγανε από τις 7 το πρωί στο μικρό κημητήριο του χωριού, μόλις είχε χαράξει και μια ησυχία, μια παράξενη γαλήνη στάλαζε ολόγυρά τους, τόσο δυνατή που τον τάραξε. Πήγαν αυτός, ο αδερφός του, ο ξάδερφος και οι δύο θείοι. Δεν ήταν καθόλου εύκολο τελικά, το χώμα ήταν σκληρό, κουράστηκαν. Μην τέλος καύκεις έτσι, τον κορόιδεψε χαϊδευτικά η μάνα του. Sorry που είναι σκαυκοτάφου σου όλη μέρα, της είπεν. Είχε έρθει από μόνη της, δεν τους είχε πολύ εμπιστοσύνη. Είσαστε φτανόκαρτοι εσείς οι ανθρώποι, τους πείραξε. Δεν της απάντησαν. Έπαιρνε σιγά σιγά και επίσημα τα ηνία της οικογένειας, που κρατούσε έτσι κι αλλιώς μετά από το Αλτσχάιμερ της γιαγιάς, δικαιωματικά με όσα πέρασε και άντεξε. Ήταν η πιο δυνατή, ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Πάντως όταν είδε το κρανίο του παππού, φάνηκε να λυγίζει και αυτή. Κανή-κανή, πάμεν. Είχαν ακόμα να γυρίσουν Λεμεσό, να συνοδέψουν το αυτοκίνητο με τη γιαγιά. Το βάθος του τάφου τελικά δεν ήταν αρκετό και την ώρα της κηδείας αναγκάστηκε ο αδελφός του να κατέβει να σκάψει ακόμη λίγο. Εκείνη τη στιγμή θέλω να τη δω ξανά, του είπε η μάνα του και μαζί της έμεινε και εκείνος να κοιτάζει την πεθαμένη γιαγιά του. Πρώτη φορά που ήρθε τόσο κοντά στο θάνατο και ευτυχώς δεν ήταν τόσο φοβερό όσο το φανταζόταν. Ίσως επειδή ήταν κάτι που το περίμεναν και υποσυνείδητα από καιρό είχαν προετοιμαστεί για την απώλεια. Όχι όπως τον παππού που πέθανε απροσδόκητα. Ίσως γιατί λόγω της αρρώστιας της τα τελευταία χρόνια η γιαγιά πήρε αρκετή προσοχή, περιποίηση και στοργή. Ήρθαν όλοι πιο κοντά της. Μαλάκωσαν χρόνια παράπονα, κλείσανε πληγές, υπόθηκαν λόγια αγάπης έγκαιρα. Πάντως ό,τι και να ήταν από όλες τις μέρες, αυτό που το έμεινε περισσότερο ήταν μια γλυκιά γεύση από το οικογενειακό συναπάντημα και εκείνες οι ιστορίες που είπανε για τη γιαγιά και για τόσους άλλους που μετά ο ίδιος είπε σε έναν φίλο που θυμήθηκε και πρόσθεσε δικές του και όχι μόνο παλιές και ιστορίες καινούργιες. Μπλεγμένοι οι άνθρωποι, οι ηλικίες, οι εποχές και οι τόποι, ένα κουβάρι που ξετυλίχθηκε και ξετυλίγεται ακόμα. Κάποτε μπερδεύονται, μπερδεύεσαι κι εσύ, ποια είναι η δική σου ιστορία, ποια του άλλου, ποια η συνέχεια, ποιο το τέλος. Έχει καμιά σημασία άραγε. Ένα κουβάρι ιστορίες είναι. Αρχή-αρχή με τη δική του ιστορία, της γέννησής του ή μάλλον του θανάτου του πατέρα του. Πριν καν εκείνος γεννηθεί ακόμα, τον σκότωσαν στη Νότιο Αφρική, όπου ο παπάς σου ήταν στο σούπερ μάρκετ. Εγώ με το θείο σου είχαμε πάει να πάρουμε στο αεροδρόμιο έναν ανιψιό μας που έφευγε για Κύπρο. Εγύρισα και έβρα τον πεζούμενον ανάσχελα στη μέση του μαχαζιού. Ενόμισα ότι ζαλίστηκε και φύρτηκε. Έπαθε το ξανά ο μπρος μου μια φορά που έκοψε κατά λάθος το δάχτυλο του. Και μόνο που είδε το γέμα έπεσε, ήταν σαν εσένα μαλαχτός άνθρωπος. Άντρο, εφώναξα του, άντρο! Εκούντισα τον και συντρομάχτηκα. Ήταν παγωμένος, πολλά παγωμένος. Επάγωσα κι εγώ ολόκληρη. Και μετά έπιασε με το τρεμουσιόν. Που σύνειν την ώρα και μέχρι να έρθει η γιαγιά σου από την Κύπρο να μείνει μαζί μου να σε γεννήσω και μετά να φύγουμε, έπεφτα τις νύχτες με τα φώτα αυτούμενα. Αρωθήμουν. Και στο θείο σου που επία στην αρχή να μείνω για λίγο, μόνον έτσι μπορούσα να κοιμηθώ, με όλα τα φώτα αυτούμενα. Λες τσέν είχαμε μπένθος, αλλά παναήριν και γιορτήν. Μου έλεγε ότι της έτυχε και ακούμπησε ξανά σε νεκρούς. Σε μια γιαγιά της, σε μια θεία, μια φίλη που πέθανε νωρίς, αλλά κανένας δεν ήταν τόσο παγωμένος όσο εκείνος. Όταν το βρήκε πεσμένο, στην αρχή δεν κατάλαβε τι είχε γίνει. Νόμισε πως λιποθύμησε. Τον πυροβόλησαν πισόπλατα μάλλον και η πληγή δεν φαινόταν. Μπορεί να ήταν μαύροι που τον σκότωσαν, μπορεί όχι, δεν ξέρω ακριβώς. Τότε είχε συνέχεια φασαρίες στην Νότιο Αφρική. Ήταν ληστές άραγε. Δεν ρωτώ. Δεν ψάχνω λεπτομέρειες. Το αποφεύγω. Εγώ γεννήθηκα 6 μήνες μετά. Πήρα και το όνομά του. Ανδρέας. Η γιαγιά σας εφοάτουν τα αεροπλάνα. Αλλά όταν σκοτώσαν τον άντρον, έπιασε το πρώτον και ήρθε και ο Χάνεσπουργκ. Εν έκλαψε όταν με είδαν αγκαστρωμένη και στα μαύρα, ούτε με παριόρισε μόλις άρκεψα αιώνα κλαίω. Πρόσεχε να με χάσεις το μωρόν,
ήταν το πρώτο που μου είπε. Το μωρό να με χάσεις. Η αλήθεια ποτέ δεν ελέαμε πολλά μεταξύ μας. Αλλά εκείνη την ώρα ήθελα κάτι να μου πει. Μια κουβέντα γλυκιάν, να με παριορίσει. Τώρα βέβαια καταλάβω την. Τι άλλο να μου ελάλε. Είσαι δίκιο. Το μωρό και τα μάθηκια σου. Έντια είσαι άδικο. Μόνο με ζωή περνά ο θάνατος. Η γιαγιά σας ήξερε. Έτσι ήταν μια ζωή. Έκαμε μασούλους ζάφτην. Ώσπου άρκεψε να ξιάνει. Η γιαγιά είχε αρχίσει να ξεχνά τα τελευταία χρόνια. Όταν αυτό έγινε πια σοβαρό και έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε, σκεφτήκαμε για μια στιγμή αν θα ήταν καλύτερα να την πάρουμε στο μέλαθρο αγωνιστών, αφού ήταν και τη ΕΟΚΑ. Θα είχε ό,τι ιατρική φροντίδα ήθελε και δωρεάν. Αλλά δεν το έκανε η καρδιά μας. Δεν ήθελε και η ίδια βέβαια. Σε κάποιες αναλαμπές της που στο έλεγε, εγώ εφεύκω βέσσο μου. Είμαι καλά. Εν έχω τίποτε γιο. Τελικά της φέραμε μια κοπέλα από Βουλγαρία, την Τάνα, ούτε αυτήν ήθελε. Ποια είσαι, φύε που έσσω μου, της φώναζε με το παραμικρό. Τέλειωνε, βάωσε να πέσουμε, κλείς το φως. Γιατί ανακουτρεύκεις τα πράγματα μου, ποια είσαι σούνη. Μάλιστα στην αρχή δοκίμασε και να την χτυπήσει. Μάτα μου, η γιαγιά θέλει να με δέρει, τηλεφωνούσε στην μάνα μου κάθε τόσο η καημένη. Αναγκάστηκαν να την πάρουν ξανά στο γιατρό. Άρχισε πια να τη χορηγεί χάπια. Ηρέμησε κάποιος, κάπως, τα βρήκε και με την Τάνα, την έλουζε εκείνη, την περιποιόταν. Μια μέρα έκατσε με τις ώρες και αφού της καθάρισε πρώτα τα νύχια, της τα έβαψε. Πρώτη φορά στη ζωή της η γιαγιά είχε νύχια βαμμένα. Ας ήταν έστω και με ένα άχρωμο μανικιούρ, γυάλιζαν όμως. Κορί, όχι να την πάρεις εκκλησιάν έτσι. Ένα να μας περιβέζουμε στο χορκό. Να πιάσουμε τηλέφωνο την Τάνα, να της το πούμε για τη γιαγιά να ξέρει. Εμάς, όταν η γιαγιά άρχισε να ξεχνάει, η μάνα μου για καιρό δεν την πίστευε. Ήταν σίγουρη πως το έκανε για να της δίνουμε σημασία, πως μας κορόιδευε. Κάποτε της έβαζε τις φωνές. «Μα σοβαρομιλάς, ένα θυμάσαι τώρα, τι καμώματα εν τούτα». Σαν να μην ήθελε να το παραδεχτεί, να το αρνιόταν, να το φοβόταν, μέχρι τη μέρα που η γιαγιά έτσι ξαφνικά άρχισε να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση. «Μα πού είμαι, πού είμαι, εχάθηκα κόρη, μα πού είμαι, πάρτε με έσσω μου, έσσω μου». Και ήταν έξω από το σπίτι της. Έβαλε τα κλάματα η μάνα μου, την αγκάλιασε και της έδειχνε το σπίτι. «Μάμμα, μάμμα μου, έτω, έτω, εν το σπίτι σου τούτον, το σπίτι μας, εν το θυμάσαι άμμα μου, τι έπαθες». «Τίποτε η γιαγιά, πάρτε με έσσω μου κόρη μου, έσσω μου». Ένας θείος της μάνας μου, εγώ τον έλεγα παππού, δεν είχε παντρευτεί, δεν είχε παιδιά, έμενε πάντα μόνος, έτσι απόμακρος και ιδιότροπος. Κάποιοι γείτονες μας ειδοποίησαν πως δεν ήταν καλά. Πήγα εγώ, δεν τον αναγνώρισα, είχα καιρό να τον δω. Αλλά μου φάνηκε και σαν να είχε γεράσει μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Το σπίτι άθλιο και ο ίδιος βρωμούσε, παρατημένος. Ήταν που θέλετε. Ήταν επιθετικός στην αρχή, μετά ηρέμησε. Φάνηκε να καταλαβαίνει ποια είμαι. «Α, εσού είσαι, εσού». Συγκινήθηκα. Νόμισα με αναγνώρισε. «Είχα χρόνια να τη δω», είπε σε μια γειτόνισσα που ήταν εκεί. «Είναι η μάνα μου, η Ελένη». «Έτσι με είπε. Μάνα του». Και άρχισε η θητεία της γιαγιάς στο Αλτσχάιμερ. Να θυμάται μόνο τα παλιά, τα πολύ παλιά όμως, και να ξεχνάει τα όποια σημερινά, τα καθημερινά και απαραίτητα. Το Πάσχα που πέρασε, εκεί που καθόμασταν όλοι στο χωριό, όλοι στην αυλή, «Μαρούλα, μα ποιο είπαμε εν τούντον το σπίτι που ήρθαμε, πότε να πάμε εσώ μας κόρη», ρωτούσε τη μάνα μου κάθε τόσο. Στο σπίτι της ήμασταν, το πατρικό, αλλά δεν το αναγνώριζε πια. Ίσως και επειδή το είχαμε ανακαινήσει. Τη συναφέρνανε γάμους και θανάτους χωριανών και συγγενών χρόνια πριν και θυμόταν, αλλά ξεχνούσε τι έκανε ένα λεπτό πριν. «Μαρούλα, μα ένεκαμε σκόρη μαχαλλεπίν. Βάλε μου να φάω», της έλεγε. Και σκρατούσε ακόμη το πιάτο και το κουτάλι που μόλις είχε φάει το μαχαλλεπίν της. «Μα ποιοι εν τούτοι», είπαμε. Έσκυβε με τρόπο τάχα και χαμηλόφωνα ρωτούσε κάθε τόσο για τους κουμπάρους μου που είχα καλεσμένους. «Εν η κουμπάρη του άντρου», είπαμε. «Τον άντρον ξέρεις τον», την πείραζαν. «Μα ήταν που λαλείς κόρη, τον άντρο μας να μην ξέρω». Για τον παππού μόνο δεν τη ρωτούσανε.
άραγε τον θυμόταν. Θυμούμαι την ημέρα που επέθανε ο παππούς σας και τηλεφωνήσασαι να μου το πούσουν. Το τηλέφωνο απάντησε το ο Μιχάλης. «Μαρία, έλα και είναι άρρωστος ο πατέρας σου». «Μόνον τούτο», μου είπε. Αλλά κάτι στη φωνή του εσυντρόμαξε με και άρπαξα του αμέσως το ακουστικό. Ζούσαμε στη Μυτιλίνη τότε. Μεσημέρι, όλοι γύρω από το τραπέζι και τρώγαμε. Χτύπησε το τηλέφωνο. Το απάντησε ο πατριός μου. «Μαρία, είναι για σένα. Είναι άρρωστος ο πατέρας σου». Έτσι της είπε. Ήταν όμως καθαρό στο πρόσωπό του ότι κάτι πιο σοβαρό έτρεχε. Η μάνα μου το πήρε και έγινε άσπρη, κάτασπρη. Ένα με την μπλούζα που φορούσε. Είχε πεθάνει ο παππούς έτσι ξαφνικά. Ήταν μια χαρά, δεν είχε αρρωστήσει. Ούτε ήταν ατύχημα. Είχε πάει στο χωράφι για δουλειές, αργούσε να γυρίσει. Η γιαγιά έστειλε το θείο μου να τον ψάξει. Αν τον γύρευαν πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Ίσως να τον προλάβαιναν. Τον βρήκε μέσα στα χωράφια να κάθεται σε μια πέτρα σαν να αποστάθηκε και είπε να ξεκουραστεί. Σαν να χάζευε τα σύννεφα πέρα που άλλαζαν σχήμα, ήταν όμως πεθαμένος, Θεός μακαρίσει τον. Επίεν ο μπαμπάς μας άδικα, κόρη. Επαντρεύτηκεν, έκαμεν παιδιά και πέθανε τέλεια μανιχός του. Έτσι ύβραζε την καλούν, Θεός συγχωρέσει την. Αλλά έσω της, πάνω στη τσαέραν της, επέθανε που εγκεφαλικών, έχει ένα χρόνο σχεδόν. Το σπίτι της καλούς το αγόρασε ο Μιχάλης του χτίστη. Πάνε καλά οι δουλειές του, μάλλον, θα το επιδιορθώσει για να το πουλήσει, έτσι κάνει. Τα πιο πολλά σπίτια στο χωρκό όμως τα αγόρασε ο Μάριος του Κουπί και εκείνος τα φτιάχνει για πώληση. Αγοράζει πάρα πολλά. Κάτω από την εκκλησία πήρε 2-3 χαλόσπιτα. Έριξε τους τοίχους που τα χώριζαν και έφτιαξε μια σωστή έπαυλη, με πισίνα μάλιστα. Πισίνα στο χωρκό. Έχει ωραία θέα πάντως. Όλο το βουνό και την ποταμοσιά. Αγόρασε και το σπίτι της μαμούς, έμαθα. Ο Μιχάλης του χτίστη. Είναι ας πούμε ο νονός της περιοχής. Λένε μάλιστα πως έχει φυτείες με χόρτο έξω από το χωριό. Όλοι το γνωρίζουν. Κανένας δεν του κάνει τίποτε. Προχθές η ξαδέλφη μου βρήκε ένα γνωστό της αστυνομικό και εκείνος την περίπεζε. Μα φέτος άκουσα εστολίσετε το χωρκό για τα Χριστούγεννα. Εβάλετε τσαϊ Βασίλη στην είσοδο. Εν προσφορά του χτίστη. Ναι, του απάντησε η άλλη που δεν έμεινε από κάτω. Εβάλαμε έναν Βασίλη που κρατά μασέριν και μια μπόμπα ένα γυρό γυρών εφυτέψαμε του παπαρούνες. Εν έχετε παράπονο που το χτίστη. Να πάτε να του το κάνετε. Αν έχετε παράπονο που το χτίστη, να πάτε να του το κάνετε. Πάντως ο Μιχάλης, όπως λέει και η μάνα μου, μέσα στο χωρκό μας δεν πειράζει κανέναν. Μια φορά βέβαια που κάποιοι βάλανε βόμβα στο αυτοκίνητό του, από την έκρηξη πήρε φωτιά ένα χαλαμάντουρον δίπλα, του Βαγγέλη. Ευτυχώς όμως δεν επεκτάθηκε και δεν καήκαμε όλοι.